Το σημαντικό είναι ότι 7 επιμελητήρια από όλη την Πελοπόννησο ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δούμε αυτό το θαυμάσιο, θα έλεγα, αποτέλεσμα. Την Αρκαδική πρωτεύουσα επισκέφτηκε η υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Σπυράκη. Η κυρία Σπυράκη επισκέφτηκε και την έκθεση Πελοπόννησος Expo 2024 στη βιομηχανική περιοχή Τρίπολης. Θαυμάσιο γιατί εκτός από την έκθεση των υπαρχόντων επιχειρήσεων γίνεται μια ανταλλαγή απόψεων για τις νέες δημιουργικές ευκαιρίες που μπορεί να δοθούν μπροστά στην ανάπτυξη και, αν θέλετε, όχι μόνο την ανασυγκρότηση, τη μεταμόρφωση της περιοχής εξαιτίας και της αλλαγής που συμβαίνει στη Μεγαλόπολη αλλά και των ευκαιριών που αναπτύσσονται στην ευρύτερη Αρκαδία και στην ευρύτερη Πελοπόννησο. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι δεν συνηθίζεται να συμβαίνει η ένωση δυνάμεων, εδώ συμβαίνει και είναι ένα χρηστό παράδειγμα. Το δεύτερο είναι ότι συζητάνε εδώ αυτές τις νέες ευκαιρίες που σας είπα, που κατά την γνώμη μου είναι η επόμενη φάση της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μικρές, μεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις ανταλλάσσουν ιδέες και βλέπουν πού μπορούν να επενδύσουν με ασφάλεια. Η ασφάλεια και η προβλεψιμότητα είναι βασικά στοιχεία για να μπορέσει να αποδώσει οποιαδήποτε επένδυση. Πολλό δε μάλλον τώρα εδώ συμβαίνει, και αυτό είναι το τρίτο που θέλω να σημειώσω, οι επενδύσεις αυτές να γίνονται σε απόσταση από το κέντρο. Άρα δεν υπάρχει αυτή η συσσόρευση, η ανάγκη περισσότερων πόρων. Αντιθέτως, υπάρχει μια αξιοποίηση της περιοχής που βρίσκεται στην καρδιά της Πελοποννήσου. Για όλα αυτά και για πολλά άλλα, θερμά συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στον πρόεδρο, στον κύριο Τρουπή, ο οποίος έχει αυτή την πρωτοβουλία, και μετά σε όλους όσους αποφάσισαν να συνενώσουν τις δυνάμεις του μαζί τους, προκειμένου να βρούμε αυτό το θαυμάσιο αποτέλεσμα. Η υποψήφια ευρωβουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες ευρωεκλογές δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε αυτό το κομμάτι, τονίζοντας πως η ζωή μας θα ήταν άλλη αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή μας θα ήταν άλλη αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη είναι εκείνη που είναι παντού. Είναι εκείνη η οποία αλλάζει τη ζωή μας στις μετακινήσεις, αλλάζει τη ζωή μας στην εκπαίδευση, αλλάζει τη ζωή μας στην υγεία, αλλάζει τη ζωή μας στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ποιότητα των τροφίμων, στην ποιότητα του νερού, στην ποιότητα του αέρα, στην ποιότητα της ζωής μας. Είναι εκείνη που διασφαλίζει τα δικαιώματά μας και τώρα θα εργαστούμε για να διασφαλίσουμε και την κοινή μας άμυνα, ώστε να είμαστε αυτό που λέμε ουσιαστικά αυτόνομοι και να μην έχουμε πια στη στρατηγική μας αυτονομία την ανάγκη συμμάχων ακόμη και πέραν του Ατλαντικού. Όλα αυτά είναι οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να προσέλθει κανείς στην Ευρωπαϊκή Κάλπη. Τέλος, ανέφερε τους λόγους για τους οποίους οι Έλληνες ψηφοφόροι θα πρέπει να πάνε να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές, τονίζοντας πως οι ευρωεκλογές δεν είναι δημοσκόπηση, αλλά κάλπη. Οι ευρωεκλογές δεν είναι δημοσκόπηση, είναι κάλπη. Εκεί οι πολίτες αποφασίζουν ποιο κόμμα θέλουν να τους εκπροσωπήσει στην Ευρωβουλή. Η Νέα Δημοκρατία, στην οποία ανήκω και είμαι ευρωβουλευτής της και ξανά υποψήφια, είναι το ισχυρότερο κόμμα στην Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά, που είναι η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να έχουμε επιρροή, χρειαζόμαστε δύναμη. Και τη δύναμη μας τη δίνουν οι πολίτες. Προφανώς, επειδή οι ευρωεκλογές, ξαναλέω, είναι κάλπη και όχι δημοσκόπηση, θα υπάρχει αντανάκλαση και στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Στις ευρωεκλογές, λοιπόν, θα αποφασίσουμε για το αν θέλουμε συνέχεια, για το αν θέλουμε σταθερότητα, για το αν θέλουμε προβλεψιμότητα, για το αν θέλουμε βελτίωση της ζωής μας. Η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι σήμερα, 2024, έχει κάνει πολύ σπουδαία βήματα. Λάθη και παραλήψεις κάνουν όλοι. Μόνο εκείνοι που δεν αναλαμβάνουν δράση δεν κάνουν λάθη. Σημασία έχει όμως να δούμε τη μεγάλη εικόνα, τη βελτίωση της ζωής μας, τις πορείες μας, την αύξηση της αποτρεπτικής μας ικανότητας που έχει γίνει με αυτή την κυβέρνηση, τη δυνατότητά μας να περιφρουρήσουμε τα σύνορά μας από την παράνομη μετανάστευση, την δυνατότητά μας να αυξήσουμε το εισόδημά μας στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο, τη βελτίωση του συστήματος υγείας και μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους, την ευκαιρία να έχουμε μία μη κρατικά πανεπιστήμια, μάλιστα άμεσα μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου. Έχουν γίνει πάρα πολλά στη θετική κατεύθυνση. Ας δούμε τη μεγάλη εικόνα και ας πούμε ναι στη σταθερότητα και την πρόοδο.